Μια περίεργη υπόθεση εκτελήσεται στη Λέσβο με άρωμα κατασκοπίας και συλλήψεις μελών μεγάλης μη κυβερνητικής οργάνωσης που δράσει στο νησί για την αρρωγή των μεταναστών και των προσφύγων. Το πρωί της περασμένης Παρασκευής, κοντά στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, στελέχη του λιμενικού σώματος εντόπισαν νοικιασμένο τζιπ, στο οποίο επέβαιναν ένας 24χρονος Γερμανός και μια 23χρονη Συριακής καταγωγής. Κάτω από τις κανονικές πινακίδες του χακί οχήματος, που διέθετε και σύστημα ενδοεπικοινωνίας, εντοπίστηκαν πλαστές πινακίδες του ελληνικού στρατού. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν την Κυριακή κατηγορούμενοι από το λιμενικό στον εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα, ενώ εκτιμάται ότι στόχος ήταν η εύκολη μετακίνηση και η ανυπαρξία ελέγχων στους χώρους διαμονής μεταναστών. Η έρευνα της περίεργης αυτής υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ επισημαίνεται ότι κατά καιρούς ερευνώνται στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων για παράξενες δραστηριότητες.